και στον Δραγώνα και στους άλλους ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό το πόρισμα. Δεν έπρεπε να υπογράψουν πάνω κάτω σε αυτό το πόρισμα. Αυτό δείχνει αειδυναμία και δουλειότητα έναντι του Υπουργού. Αδυναμία και δουλειότητα. Ή είσαι πρόεδρος του ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων και το υποστηρίζεις, ή φεύγεις, ή παρετήσαι. Δεν χρειάζεσαι να είσαι εκεί στις Αθηνές. Ή είσαι δήμαρχος και στηρίζεις το νησί σου, ή φεύγεις. Ή είσαι περιφερειάρχης και στηρίζεις όλη την περιφέρειά σου, ή γίνεσαι έρημο της Κέρκυρας. Και αυτό είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή το κυρίαρχο θέμα πρέπει να είναι να είμαστε ενωμένοι σε αυτή τη συζήτηση που εξ ανάγκης την κάνει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σύρεται από τον Υπουργό σε αυτή τη συζήτηση με το ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων. Γιατί είχε δεσμευτεί και από την προηγούμενη κυβέρνηση να το κάνει. Διαφορετικά θα πήγαινε στα Γιάννενα. Αντί λοιπόν να θέσουμε όρους, τα δώσαμε όλα. Ξεβραγωθήκαμε. Για με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτές τις λέξεις. Αντί να πούμε ότι ένα ΤΕΙ, και είπανε οι φοιτητές εδώ, σε ένα τμήμα που γίνεται ανάπαστοι φοιτητές και δεν υπάρχει κανένας άνεργος από τους φοιτητές αυτούς, να το διατηρήσουμε σε έναν τόπο, εμείς λέμε να πάει στην Κέρκυρα. Έλεος! Έλεος! Καταργούμε τα δύο τμήματα της Λευκάδος και αφήνουμε ένα νησί χωρίς πανεπιστημιακή σχολή. Είναι δυνατόν να φύγει μία πανεπιστημιακή σχολή από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και να πάει στη Λευκάδα και να πληρώνει το πανεπιστήμιο για τη Λευκάδα, γιατί δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε την τοπική κοινωνία της Λευκάδας εάν έδωσε ή δεν έδωσε. Υπήρχαν συγκυρίες στην Κεφαλονιά και στο Αποστόλι και στο Λιξούρι που υπήρχαν τμήματα, που υπήρχαν κτίρια. Η Λευκάδα δεν είχε αυτή τη συγκυρία. Η Ζάκυνθος δημιούργησε καινούριο τμήμα, καινούριο κτίριο για να έχει σχολή. Δεν μπορούμε σαν περιφέρεια Ιωνίων Νήσων να διασπάσουμε τα νησιά μας. Μήπως αυτή η κίνηση είναι για να διασπάσουμε την περιφέρειά μας? Αυτό θα ήταν ολέθριο λάθος. Ολέθριο λάθος. Και είναι μια κίνηση που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Είναι μια κίνηση που αν χάσουμε το παιχνίδι τώρα έναντι της κυριαρχίας της Κέρκυρας, και το λέω ευθασώς, έτσι μιλάω και στην Κέρκυρα, και το λέω ευθασώς προς κάθε κατεύθυνση, θα χάσουμε και το παιχνίδι της διαχείρισης των πάντων από την Κέρκυρα. Είμαστε τρία άλλα νησιά και άλλα μικρότερα, τα οποία είμαστε μαζί και συγκροτούμε την Ιόνιο Περιφέρεια. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ματώνουμε για αυτό το λόγο. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο κάνουμε 12 ώρες να πάμε. Σας το λέω ειλικρινά, και 12 ώρες να γυρίσουμε. Ματώνουμε για αυτό το λόγο. Στην Πάτρα αν είμαστε θα κάναμε μία ώρα και θα γυρίσαμε το βράδυ σπίτι μας. Και θα είχαμε και άλλους όρους. Όμως η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων για αναπτυξιακά, πολιτιστικά και κοινωνικά κριτήρια πρέπει να παραμείνει. Και αγωνιζόμαστε για αυτό το λόγο. Εάν όμως με αυτόν τον τρόπο κάποιοι προσπαθούν να δυναμητήσουν αυτή την περιφέρεια, ας πάνε στα Γιάννενα. Ας γίνουν μέρος της περιφέρειας Ηπείρου. Και είναι ξεκάθαρο αυτό. Ιδιαίτερα προς αυτούς οι οποίοι στηρίζουν τις όλες δομές. Κύριε Πρόεδρε, αυτό το πόρισμα της Επιτροπής για μένα είναι κατάπτυστο και πρέπει να το κάψουμε. Και να κάψουμε και τον Υπουργό που συμφώνησε σε αυτό και τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ που συμφώνησε σε αυτό. Είναι απαράδεκτο. Δεν κάνεις τέτοιες κινήσεις. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο κάνει τη δουλειά του. Δεν κάνεις όμως τέτοιες κινήσεις εσύ, Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ.
στη σύσκεψη. Για μένα δεν χρειάζεται συσκέψεις. Για μένα χρειάζεται θέσεις, να είμαστε όλοι ενωμένοι και να απαιτήσουμε αυτό που είπα. Καμία σχολή δεν πρέπει να χάσει την αυτοτέλειά της, να παραμείνει εδώ και όχι μόνο αυτό, αλλά να δημιουργηθεί και αυτό που είχαν υποσχεθεί, διότι όταν έρχονται 2, 3 και 4 φορές το χρόνο σεισμολόγοι στην Κεφαλονιά για να κάνουν τις έρευνές τους, γιατί να μην γίνει τμήμα του Ιωνίου Πανεπιστημίου στο Λιξούρι μαζί με το Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων, ερευνητικό σεισμολογικό κέντρο στο Λιξούρι, το οποίο το είχαν υποσχεθεί. Το είχαν υποσχεθεί πρωθυπουργοί, το είχε υποσχεθεί και ο Σαμαράς, το είχε υποσχεθεί και ο Τσίπρας. Δεν είναι ούτε ο Γεωργάτος ούτε ο Κούρης. Εδώ παίζουμε με πολιτικές αποφάσεις. Αυτά είναι θέματα πολιτικών αποφάσεων. Το ότι λέμε για καθηγητές, εντάξει. Το ότι λέμε για τμήματα, εντάξει. Παίζει μια πολιτική κυβερνητική απόφαση και κάνει τα πάντα. Εδώ παίζουμε όμως με μια κοινωνία που πρέπει να αντισταθεί. Και πρέπει να έχει θέσεις. Θέσεις ουσίας, οι οποίες πρέπει να δώσουν σε αυτούς που θέλουν, που έρχονται στη διαπραγμάτευση, να δώσουν το στίγμα της κόκκινης γραμμής που εμείς διαπραγματευόμαστε. Διαφορετικά δεν διαπραγματευόμαστε. Παραμένει το ΤΕΗ μας, είμαστε με το ΤΕΗ μας και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο που κάποτε θα πρέπει να ονομαστεί και Κυραϊκό, ας πάει στα Γιάννη, στο Πανεπιστήμιο Αγίνου. Και το λέω συγκεκριμένα αυτό, διότι ξέρω ότι κλονίζεται το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί να παραμείνει μόνο στην Κέρκυρα. Άρα θα πρέπει να πάει κάπου. Άρα εμείς πρέπει να έχουμε θέσεις και να έχουμε διεκδικήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Να μην σας απασχολήσω. Να σας ευχαριστήσω που με ακούσατε. Θεωρώ ότι και να τονίσω τις θέσεις που πρέπει να έχουμε και το βασικό είναι ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε.